στο σπίτι άμα πάνε. Έχουμε γιατρό στο σχολείο για πρώτες βοήθειες. Και ζήτησε να πείτε ρε παιδιά μέσα στις τάξεις. Κατέβασε στο σπίτι σου θα πάω. Έχει να πει κάτι για το περιστατικό με το παιδί. Έχουν έρθει τα ΜΑΤ, έχει έρθει ένας ολόκληρος στρατός για να κάνουν έρευνες μέσα στα σπίτια. Αυτό που συμβαίνει είναι απαράδεκτο, τα παιδιά μας είναι άλλα λιπόθυμα, άλλα έχουν πάθει κρίση πανικού, δεν μπορούν να ανασάνουν και βρισκόμαστε όλοι σε κατάσταση πανικού. Έσως και ντροπή, δεν σέβονται τίποτα, δεν σέβονται τα μικρά τα παιδιά. Ήρθαμε κανονικά στο σχολείο σήμερα στις 8 και 4 και μας ενημέρωσαν ότι κατεβαίνουν 3 διμερίες ΜΑΤ και πόσο σημαντικά για να πάρουν ανθρώπους μέσα από το χωριό. Κατευθείαν ήρθε επιστολή από το Υπουργείο να μπουν όλα τα παιδιά μέσα στο σχολείο προκειμένου να προστατευτούν. Μπήκαμε όλοι μέσα, τα ΜΑΤ ήταν πάνω στο Lidl και ξαφνικά ακούμε σαν πυροβολισμούς και να έρχονται αέρια προς τα εμάς, προς το σχολείο, γιατί ο αέρας είναι προς τα εδώ. Να γίνεται ένας πανικός όλοι να προσπαθούμε να πούμε μέσα στο σχολείο που ξαφνικά τρέχουμε όλοι μέσα στις αίθουσες. Τα παράθυρα έπαζαν από παντού, μπήκανε μέσα τα δακρυγόνα. Μία μαθήτρια έπαθε κρίση πανικού, έχασε τις αισθήσεις, έπεσε κάτω. Τώρα είναι δίπλα ο γιατρός από το αγροτικό μαζί με υποστήριξη οξυγόνου, είναι καλύτερα. Και μία άλλη μαθήτρια επίσης δεν μπορεί να πάρει ανάσα. Τα ΜΑΤ είναι έξω από το σχολείο αυτή τη στιγμή, πέταξαν δακρυγόνο μέσα στο σχολείο μπροστά στους καθηγητές. Είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Κοντά όλοι να σκάσουμε στο σχολείο, δεν μπορούμε να βγούμε έξω. Αυτή τη στιγμή να παίξουν και ετοιμάζονται για δεύτερο ντου. Δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Εξήγησε τους και δεν θα βγαίνει. Ναι, όχι, έτσι και πια.
πάρε τον κόσμο, πάρε τον κόσμο. Άστο ρε παιδί μου, πάρε τον κόσμο και εξήγησε το. Μπορεί να το εξηγήσει. Ωραία, εξήγησε το. Πήγα, μίλησα με τον ταξίαρχο εκεί και μου λέει κατεβαίνουμε για να κάνουμε έρευνες σε σπίτια. Λέω ο κόσμος εδώ πέρα, ναι, εδώ ο κόσμος δεν πρόκειται να σας αφήσει. Και όταν θέλετε να κάνετε μια έρευνα στα σπίτια, θα έρθείτε με το δικαστικό, θα έρθείτε με αυτό που πρέπει, με έναν άνθρωπο, δύο και τελειώνει η ιστορία. Δεν θα έρθείτε με όλο τον στρατό, δεν θα έρθείτε με στρατό εδώ πέρα. Σταματήστε! Θα ακούσουμε τι είπε, να ακούσουμε τι είπε. Με στρατό δεν θα δει γιατί θα σας γίνει καφωνικό. Αυτό το σήμα. Έτσι, με στρατό λέω, πρώτη φορά έγινε αυτό το πράγμα. Ορίστε. Φυσικά, ναι, πρέπει να κάνω. Ναι, να κάνουμε μια. Πάρε τον πρόεδρο τη Αγγελία Εφετών αυτή τη στιγμή. Πάρ τον και πες τον εδώ πέρα, θα σκοτωθεί κόσμο. Άμα το θέλει, πάρ τον ρε Βασίλη. Εντάξει. Μου είπανε ότι θέλουν να κάνουν έρευνα σε σπίτια όπω έχουν υποχρεώσει. Και του λέω όταν έχουν υποχρεώσει. Έλα τώρα, δεν κάνουμε σοφέτα. Ακούσουμε. Λαϊκή συνέλευση δεν κάνουμε τώρα. Ακούσουμε. Λοιπόν, λέω όταν κάνει έρευνα, έρχεσαι ένα δικαστικό. Δύο αστυνόμοι, ξέρω πάνω και τελειώνει η έρευνα και την κάνετε. Όταν έρχεσαι με στρατό ολόκληρο, ο κόσμος τον έχετε πανικοβάλει. Δεν μας φοβίζουν, μάνα μου, οι σφαίρες και τα κανόνια. Μόνο μας φοβίζουν, μάνα μου, του Βυζανιού τα χιόνια. Ελάτε ρε να σας πω εγώ, ελάτε να πούμε γενιά του 40. Ελάτε εδώ! Πρόδοτες! Δεν έχετε μάνες, ρε! Δεν έχετε μάνες! Ε! Θα σας φάει το μαύρο φίδι που σας έχουμε λέει! Στο μάτι! Δεν αφήνετε! Ούτε με να μην αφήνετε! Τι θα κάνω, ρε, είναι όλες οι υπηρεσίες, βάζει,
Να φύγετε από το χωριό!